Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παυλάκη. Αυτό. Ναι, βέβαια, να δούμε τι λέει ο κύριος Παυλάκης. Mm-hmm. Τα έχει πει αυτά, δεν έχουμε τελειώσει. Έχει πει ο κύριος Παυλάκης σε ουδέτερο χρόνο εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει με όλα αυτά. Ο κύριος Παυλάκης έχει πει, παιδιά, σας παρακαλώ. Και επιβεβαιώνεται ο κύριος Παυλάκης. Βέβαια. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλάκη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήρθε και στην Ελλάδα όπως αναμενόταν αυτή η υποπαραλλαγή, κύριε Παυλάκη. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτή καθεαυτή να μας ανησυχεί. Τι λέτε? Αυτή καθεαυτή μας ανησυχεί. Δεν είναι προφανώς έκπληξη, όπως είπατε προηγουμένως, αλλά δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε σαν αναμενόμενο και τελειώσαμε. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο στέλεχος. Επικρατεί σε ένα πεδίο που είναι γεμάτο με άγρια στελέχη. Είναι ένα από τα 4-5 στελέχη που ξέρουμε αυτή τη στιγμή που έχουν καταστρέψει τα μονοκλονικά αντισώματα στα οποία βασίζονταν οι ανοσοκατασταλμένοι, οι άνθρωποι που έχουν κάνει μεταμοσχεύσεις. Τα ξεπερνάει δηλαδή αυτή η υποπαραλλαγή και τα μονοκλονικά. Ναι, πάνε όλα αυτά. Άρα θα απειλήσει ζωές. Και το πρόβλημα είναι, για να το πω, αποκαρδιώνει και τις εταιρείες που βγάζαν μονοκλονικά, γιατί λένε ότι αν μου πάρει εμένα 6 μήνες, ένα χρόνο να φτιάξω ένα μονοκλονικό και στο μεταξύ ο ιός το έχει καταστρέψει, το επόμενο στέλεχος το έχει καταστρέψει, εμείς χάνουμε λεφτά. Δηλαδή και υπ' αυτή την έννοια, πάντως, αυτό που λέτε τώρα την καθιστά και κάπως επικίνδυνη, θα λέγει κανείς, άμα ξεπερνάει και τα μονοκλονικά. Προφανώς. Οι άνθρωποι που βασιζόντουσαν στα μονοκλονικά για πολύ σημαντική προστασία, δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτά πια. Και είναι αυτό είναι σημαντικό. Είναι οι πιο ευπαθείς ομάδες αυτές, οι ανοσοκατασταλμένοι. Αυτοί δυστυχώς είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν με τίποτα να φτιάξουν αντισώματα. Ναι. Οπότε αν τους χτυπήσει το καινούριο στέλεχος, που είναι πανεύκολο πια να τους χτυπήσει, γιατί μπορεί να ξαναμολύνει τους πάντες. Με 2 εμβόλια, με 5 εμβόλια μπορεί να μολύνει ξανά τους πάντες. Κανένας δεν είναι έξω από κίνδυνο. Αυτό όμως, κύριε Παυλάκη, αυτό σημαίνει ότι αυτό το υποστέλεχος, τέλος πάντων, η υποπαραλλαγή αυτή, μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο στέλεχος βαρύτερο, χειρότερο, επικινδυνότερο. Τι λέτε? Προφανώς. Μπορεί να το έχει ήδη δημιουργήσει. Μέχρι να το... για να το βρούμε θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός, ώστε να βρούμε πολλά από τα διαφορετικά. Άρα, κύριε Παυλάκη, δεν είμαστε καθόλου κοντά στο τέλος αυτής της ιστορίας. Κάθε άλλο. Δεν είμαστε καθόλου κοντά. Έχω πει πρόσφατα ότι με το άνοιγμα της Κίνας, που το έχουμε ξανασυζητήσει, αγοράσαμε τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα πανδημίας. Γιατί θα έχουμε 1 δισεκατομμύριο μολύνσεις στην Κίνα. 2 χρόνια είπατε, ακόμα λέτε θα έχουμε πανδημία μπροστά μας? Θα δούμε τι θα... λίγες μέρες θα βγάλει γνώμη και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Μην ακούτε εμένα, ακούτε την Παγκόσμια Όχι, Οργάνωση Όχι, εσείς λέμε Υγείας. Τι λέτε τώρα, εμείς μιλάμε με εσάς. Ο ΠΟΗ θα δούμε τι λέει. Ναι. Ίσως προσδιορίσουν έναν τρόπο για να ανακηρυχθεί πότε τελειώνει η πανδημία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τοπικές επιδημίες. Ακόμα και αν πούνε ότι τέλειωσε η πανδημία, στην Κίνα θα γίνει ο χαμός. Το ξέρετε. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ανακοινώνεται το τέλος μιας πανδημίας? Θέλω να πω, ποιες παράμετροι πρέπει να ισχύουν ώστε να βγει ο ΠΟΗ και να πει, παιδιά, τελείωσε η πανδημία του COVID? Απλώς θα είναι μαζί μας ως ενδημική, ας πούμε. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, όταν πέσουν τα κρούσματα σε ένα σημείο και όταν μεγάλες περιοχές της γης απελευθερωθούν ή έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα του ιού, τότε η ΠΟΗ θα σημάνει ότι έχουμε μια καινούρια φάση. Κατά τη γνώμη τη δική μου, από τη στιγμή που έχουμε 3 με 4 επιδημικά κύματα με καινούριους ιούς κάθε χρόνο, και τα οποία δεν δείχνουν καμία διάθεση να σταματήσουν, δυστυχώς είναι πολύ πρόημο να ανακηρύξουμε το τέλος της επιδημίας ή το τέλος της πανδημίας. Επομένως, τι κάνουμε τώρα σε επίπεδο εμβολίων, ας πούμε, κύριε καθηγητά? Θα βγει και ένα ακόμα πιο επικαιροποιημένο εμβόλιο από αυτό που έχουμε? Έχουμε ήδη ένα εμβόλιο επικαιροποιημένο με τα στελέχη της Όμικρον.
Θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι καινούριο. Θα δούμε το πόσο πρακτικά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Οπότε θα πορευτούμε με τα εμβόλια, με τα επικαιροποιημένα εμβόλια που έχουμε, που είναι σχετικά δραστικά, ιδίως για κυταρική ανοσία. Κάνουν δουλειά, μετριάζουν την αιχμή του ιού, αλλά δυστυχώς θα περιμένουμε πολλοί άνθρωποι να νοσήσουν, αυτοί που δεν είναι καλά εμβολιασμένοι. Και η Ελλάδα, δυστυχώς, να το πω αυτό για την Ελλάδα, δυστυχώς, η Ελλάδα έχει πολλούς ανεμβολίαστους, πολλούς αρνητές, πάρα πολλούς ηλικιωμένους που είναι ή καθόλου ή πολύ μερικά προστατευμένοι, πολλοί δεν έχουν κάνει τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Το κλειδί για την προστασία σε αυτή τη φάση είναι άλλη μια δόση επικαιροποιημένου εμβολίου για όσους δεν το έχουν κάνει το τελευταίο εξάμηνο ή τετράμηνο. Ναι. Κύριε Παυλάκη, είπατε ότι αυτή η καινούργια υποπαραλλαγή τρυπάει τα μονοκλονικά και απειλεί άμεσα τους ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι. Κατά αντιστοιχεία, θα απειλήσει περισσότερο και τα παιδιά μικρής ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν χτίσει ανοσοποιητικό, αν μολυνθούν? Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι τα παιδιά, όχι τα πολύ μικρά παιδιά, τα μωρά, μπορεί να έχουμε προβλήματα εκεί πέρα. Αυτό σας ρωτώ. Περιμένει να το... Τα πολύ μικρά παιδιά, δυστυχώς, μπορεί να χτυπηθούν περισσότερο. Τα παιδιά, ευτυχώς, από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για όλα τα είδη του κορονοϊού, περνάνε πολύ πιο ήπια, για λόγους που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τελείως, αλλά εύχομαι και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάναμε τα τελευταία 2 χρόνια, να αφήσουμε τον κορονοϊό να αλωνίζει στα σχολεία και σε όλους τους παιδότοπους, ήταν σωστό. Ήταν τελείως λάθος και δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Γιατί επόμενες λοιμώξεις του κορονοϊού έχουν πάντα το κίνδυνο να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι κανένας τελείως 100% άνοσος ή προστατευμένος. Ήταν ζαριά αυτό που κάνουμε. Ήταν ζαριά. Έπρεπε να φροντίσουμε και στα νοσοκομεία να έχουμε τις κατάλληλες κλίνες για παιδιατρικά μεθ, που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής. Έχουμε πρόβλημα και έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και ναι, γιατί ο άλλος μπορεί να νοσήσει στα γραβενά και να μην υπάρχει μεθ πουθενά εκεί. Βέβαια. Το ξέρουμε 3 χρόνια. Ξέρουμε ότι το λέγαμε ότι παρόλα που όσα λέγαν ορισμένοι δεν έχει τελειώσει η πανδημία, έπρεπε αυτός ο χειμώνας να είμαστε πολύ περισσότερο οχυρωμένοι. Δεν ήταν τίποτα να έχουμε κατάλληλες μεθ για πολύ περισσότερους αυτό το χειμώνα. Ιδίως για τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά αυτή τη στιγμή πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι έχουμε παιδιατρικά εμβόλια, είναι εγκεκριμένα. Τα παιδιά δυστυχώς πρέπει να εμβολιαστούν έτσι που πάει η πανδημία. Σε συνδυασμό με τη γρήπη τώρα, αυτή η υποπαραλλαγή μπορεί να δημιουργήσει ένα κοκτέιλ, ας πούμε, επικίνδυνο? Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε, ναι, προφανώς. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς χτυπιώνται από παραπάνω από ένα ιό, είτε την ίδια μέρα είτε το ένα μετά το άλλο, και αυτό δημιουργεί έξτρα προβλήματα. Αυτό το είχαμε πει από πέρυσι. Δυστυχώς και εκεί δεν νομίζω ότι έγινε η σωστότερη δουλειά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τα εργαλεία να μετριάσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε τα εργαλεία να βελτιωθεί πολύ γρηγορότερα η πανδημία. Δυστυχώς, κάθε καινούργιο εργαλείο που δημιουργεί η επιστήμη το χρησιμοποιούμε για να πηγαίνουμε σε κορονοπάρτι. Αυτό δεν είναι η σωστότερη τακτική. Κλείνουμε εδώ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε.